Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα, έτσι. Όταν λέμε τίποτα από το νομοσχέδιο, τίποτα. Καθόλου όμως. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ανέπαφη. Λοιπόν, πάμε να σας το εξηγήσω λίγο από την αρχή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ελληνικό δημόσιο ως προς το ζήτημα του τρόπου κατανομής των αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης? Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Ναι ή όχι? Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Όχι, δεν υπάρχει, είναι μια χαρά. Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα απαντήσω εγώ από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά έχει μια σημασία να τοποθετηθείτε για να συμφωνούμε ένα-ένα τα θέματα. Έρχεστε όλοι, κατ' επανάληψη σας έχω ακούσει, όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όλοι, μηδενός εξαιρούμενοι, σε διάφορα συνέδρια, κυρίως της αυτοδιοίκησης, στα οποία μιλάτε για το πρόβλημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων, της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων, της ανάγκης μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Τα λέτε όλοι, ο ένας πίσω από τον άλλο. Μάλιστα. Ερώτηση, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Κύριε Τόλκα, κύριε Ζαχαριάδη, πόσες αρμοδιότητες και ποιες μεταφέρατε στην αυτοδιοίκηση επί ΣΥΡΙΖΑ? Να πω εγώ, μηδέν. Μάλιστα. Τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε, δηλαδή τα ζητήματα της δυσκολίας με τις επικαλύψεις περί, παραδείγματος χάρη, των φυσικών καταστροφών και τρόπου πολιτικής προστασίας, έχουν ανακύψει τώρα την τελευταία τριετία ή υπήρχαν? Τώρα ή υπήρχαν? Απάντηση. Υπήρχαν. Μάλιστα. Είχατε πει ότι θα τα αντιμετωπίσετε όταν είστε στην κυβέρνηση. Κυρία Λαγκούλη, επί Πασό. Δεν λέω τώρα το απότερο Πασόκ, το βαθύ πέρα μακριά. Το 10. Το 9. Πόσες είναι οι αρμοδιότητες που μετεφέρθησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και με ποιο μηχανισμό? Να απαντήσω. Μηδέν. Ωραία. Υπάρχει ένα απλό ερώτημα εδώ. Την αυτοδιοίκηση την κοροϊδεύετε όταν της τα λέτε αυτά ή όχι? Εγώ θα απαντήσω κατευθείαν. Δεν την κοροϊδεύετε. Σωστό κλειδί είναι αυτό. Δεν την κοροϊδεύετε, δεν λέτε ψέματα. Ή είχατε πρόθεση να το κάνετε? Εγώ σας δίνω επίσης καλόπιστα. Βλέπετε, τώρα δεν μπαίνω στην κριτική που μου κάνετε εσείς. Εγώ σας το δίνω όλο. Θέλατε. Γιατί δεν συνέβη? Ήταν άχρηστη η υπουργή σας? Όχι, μια χαρά ήταν. Τι συνέβη? Γιατί δεν αναγνωρίζετε κάτι εξαιρετικά απλό? Ότι είναι ένα σύνθετο, περίπλοκο και απαιτητικό ζήτημα, στο οποίο αποτυγχάνει ο ένας πίσω από τον άλλον, εξαιτίας αυτής της πολυπλοκότητας. Γιατί δεν το αναγνωρίζετε αυτό, εύκολο να το πούμε. Και ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν σας μαλώσει κανείς γιατί ένα περίπλοκο ζήτημα δεν μπορέσατε να τα αντιμετωπίσετε. Θα σας μαλώσει κάποιος και θα σας κάνει κριτική όταν έρχεστε σήμερα, την ώρα που δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτε, να απαξιώσετε την μόνη δομημένη προσπάθεια που γίνεται στο ελληνικό δημόσιο εδώ και δεκαετίες για το ζήτημα αυτό. Εκεί είναι η διαφωνία μας. Είπατε, κύριε Τόλκα, για ένα νόμο του 18. Θέλετε να μου πείτε ποιος είναι αυτός και τι έκανε αυτός ο νόμος του 2018? Γιατί δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Μπορεί να μου διαφεύγει κάτι. Οπότε θέλω να με φωτίσετε. Ναι, να με φωτίσει. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν εδώ είναι η εξής. Αυτά τα πράγματα δεν πέτυχαν και δεν λειτουργήσαν για τον απλούστατο λόγο ότι υποτίμησαν την συνθετότητα και την περιπλοκότητα του ζητήματος αυτού. Για να μιλήσω με βεμπεριανούς όρους, το σύγχρονο γραφειοκρατικό κράτος, δηλαδή ένα κράτος αυξημένου ορθολογισμού αλλά και αυξημένης πολυπλοκότητας, καθώς η πολυμέρειά του στην πραγματικότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει
μια σειρά από σύνθετα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Το σύγχρονο λοιπόν τέτοιο κράτος, καθώς προσπαθεί να δομηθεί με ορθολογικό τρόπο, συναντά μια σειρά και από αντινομίες και από αντιφάσεις και από εσωτερικούς αντιγανισμούς και, αν θέλετε, από επικαλύψεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει. Τώρα, πάμε σε μια δεύτερη παρεξήγηση. Γι' αυτό λέω σας τα εξηγώ σιγά σιγά. Τι κάνει τούτο εδώ? Η συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μέχρι τώρα ποια ήτανε? Κύριε Ζαχαριάδη, ποια ήταν η συζήτηση που έχετε ανοίξει εσείς? Ποια είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει η ίδια η αυτοδιοίκηση? Ήτανε περιορισμένη στο εξής ερώτημα. Ποιες αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα μεταφερθούν πρωτίστως και κυρίως στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δευτερευόντως και τριτευόντως στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού? Συμφωνούμε ότι αυτή ήταν η δημόσια συζήτηση? Ήταν αυτή ή ήταν κάτι περισσότερο? Η απάντηση ήταν, ήταν αυτή. Γιατί περιεστρέφεται η συζήτηση σε αυτό? Κυρίως γιατί αυτό ετίθετο πολιτικά. Τι σημαίνει ετίθετο πολιτικά? Σήκωνε το χέρι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και έλεγε, ακούστε, από αυτό που έχει μείνει στις αποκεντρωμένες διοικήσεις θέλω να μου το δώσετε. Θέλω να το ασκήσω εγώ. Έτσι ετίθετο πολιτικά το ζήτημα. Είχε μια λογική. Έχει μια λογική αυτό, αυτή η συζήτηση? Ναι. Γιατί? Διότι εδώ είμαστε στους επιγόνους του 38-52 του 2010, δηλαδή στους επιγόνους εκείνης της ρύθμισης που τι δημιούργησε, εκείνου του νόμου που τι δημιούργησε? Δημιούργησε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δηλαδή την αυτοδιοίκηση β' βαθμού, αλλά και ταυτόχρονα καταργώντας τότε την κρατική νομαρχία, έπρεπε να δει ο νόμος 38-52 τι θα διατηρήσει ως αποκεντρωμένη άσκηση των κρατικών αρμοδιοτήτων. Αυτό ήταν το πρόβλημα του 38-52. Δηλαδή, τι μεταφέρω στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τι κρατώ στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μάλιστα. Μας έμεινε η συζήτηση εκεί. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η συζήτηση έκλεισε τον ορίζοντα. Γιατί η πραγματική και μεγάλη κουβέντα, το μεγάλο διακύβευμα και το μεγάλο ζήτημα για την κατανομή των αρμοδιοτήτων προφανώς είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο? Καθώς υπάρχουν δεκάδες, ακούστε λίγο την προσέγγιση, δεκάδες χιλιάδες κρατικές αρμοδιότητες εν τη ευρία άνοια, με την έννοια ότι ασκούνται από τη δημόσια διοίκηση σε διάφορα επίπεδα. Δεκάδες χιλιάδες. Άρα λοιπόν, εδώ δεν γεννάται ένα ζήτημα το οποίο περιορίζεται στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων προς περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Εδώ η συζήτηση είναι ευρύτερη. Θέλετε να σας δείξω λίγο ένα μόνο πράγμα? Επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι από τα αγαπημένα, για να αντιληφθείτε την πολυπλοκότητα και γιατί λέω ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα για το τι συζητάμε τώρα. Κλάδος ύδατος στην Ευρώπη. Ακούστε. Πολυπλοκότητα της διαχείρισης του ύδατος. Στην Ελλάδα υπάρχουν 14 υδατικά διαμερίσματα. 2 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η εταιρεία παγίων της ΕΙΔΑΠ, η εταιρεία παγίων της ΕΙΑΘ. 2 μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδατος, η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. 126 δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης ΔΕΙΑ. 200 και πλέον δημοτικές υπηρεσίες σύνδρευσης και αποχέτευσης. Ρυθμίζονται από πολλά συναρμόδια υπουργεία, εμπλέκονται δηλαδή. Ποια? Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ δεν σας έχω αγγίξει καθόλου το ζήτημα όχι της σύνδρευσης και αποχέτευσης, αλλά της άρδευσης, όπου εκεί εμπλέκονται η ΓΟΕΒ και η ΤΟΕΒ. Και εν συνεχεία δεν σας έχω βάλει τις ιαματικές πηγές, νερά, τους φορείς διαχείρισης διαφόρων περιβαλλοντικών, αυτό που κάνει τώρα ο ΦΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει εν μέρη διαχείριση υδάτων. Προσέξτε, αυτό είναι το περιβάλλον για τη διαχείριση της πολιτικής υδάτος. Εσείς από αυτό τι βγάζετε
ότι είναι η πολιτική είδα του στην Ελλάδα. Ποια είναι? Σας το φέρνω σαν ένα παράδειγμα πολυπλοκότητας των αρμοδιοτήτων, των επικαλύψεων, της συνθετότητας των ζητημάτων αυτών. Ερώτηση. Απέναντι σε αυτή την πολυπλοκότητα, σήμερα τι ήρθατε να μου πείτε για το νομοσχέδιο αυτό? Εγώ σας πω τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Τι ήρθατε να μου πείτε? Ήρθατε να μου πείτε ότι κάτι δεν σας άρεσε στη Φιλανδία, δεν είναι ανάλογη η Φιλανδία, κάτι τέτοια. Ότι είναι μία μεταρρύθμιση η οποία έχει μόνο μεθοδολογία. Ότι τι κάνει, μου είπε ο κύριος Τόλκας, λέει, α, είναι λέει κάτι φορείς εκεί του κράτους, γίνεται και μια σύμπραξη εκεί, κάτι δήμων και κάτι περιφερειών, α, δεν έγινε και κάτι. Είπατε τι άλλο, ότι τι έγινε τελικά με την άμεση εφαρμογή, θα υπάρχει άμεση εφαρμογή? Άκουσα μετά ότι από την κυρία Λαγκούλη ότι έχει πολλά θα. Άκουσα ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι έχουμε καθυστερήσει να το κάνουμε αυτό, ότι δεν έχουμε κάνει από το μέρα 25, ότι είναι ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχετε αναλάβει τίποτα, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το νομοσχέδιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι κορυφαία μεταρρύθμιση, είναι ότι δημιουργούμε ένα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δηλαδή, να το κάνω πολύ απλά. Τι έρχονται σήμερα τόσο καιρό και λένε, πάμε στο πόρισμα Κοντιάδη. Να σας πω για το πόρισμα Κοντιάδη, το έχετε αναφέρει. Και ελπίζω να έρθει ο κ. Κοντιάδης και να το συζητήσουμε. Δεν υπήρχε κανένα πόρισμα. Υπάρχει μια, ας το πω, πορισματική περίληψη, έκθεση, γιατί δεν κατέληξε αυτή η επιτροπή ως επιτροπή σε κάτι. Αλλά υπάρχει μια πύκνωση των απόψεών της, η οποία φαντάζομαι ότι απηχεί σκέψεις ενδεχομένως μελών της. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον, δεν έχει σημασία το διαδικαστικό. Πάμε στο πόρισμα Κοντιάδη. Το πόρισμα Κοντιάδη πρώτα απ' όλα τι εξέτασε? Όχι γιατί φταίει ο κ. Κοντιάδη στην επιτροπή, αλλά γιατί ήταν έτσι προσδιορισμένο εξ αρχής. Πάλι τα ζητήματα των αποκεντρωμένων σε σχέση με τις περιφέρειες. Τα εξέτασε αυτά και κατέληξε σε μία θέση ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητες αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις περιφέρειες, βάζοντας μία αίρεση. Την αίρεση της συνταγματικότητας. Υπό την αίρεση δηλαδή ότι συνταγματικά αυτό είναι επιτρεπτό. Εντάξει. Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτό το πόρισμα από τη φύση του θα συναντούσε, ακόμα και αν σταματάγαμε σε αυτό, περαιτέρω προβλήματα. Γιατί? Ποια είναι η κοστολόγηση? Αυτό δηλαδή που πάντα λέει η τοπική αυτοδιοίκηση. Φέρετε μας αρμοδιότητες, αλλά εμείς θέλουμε κοστολογημένες, γιατί θέλουμε και τα ποσά. Σωστά. Ποια είναι η χρήση του προσωπικού? Πού υπάρχει αρμοδιότητα και αντιστοίχηση σε προσωπικό? Πουθενά. Αυτή η μελέτη δεν υπάρχει. Γιατί τι λέει η αυτοδιοίκηση? Φέρετε μας αρμοδιότητες, μας φέρετε μας και τους πόρους και το προσωπικό. Εγώ θα εισάγω και ένα τρίτο στοιχείο. Πού σε αυτήν όλη την προσέγγιση υπάρχει και η έννοια του απολογισμού? Με δύο λόγια, να κάνουμε και μια κριτική αποτίμηση. Τι κάνει αυτός αυτή τη δουλειά? Γίνεται καλά? Με αυτό το προσωπικό που έχουμε, με αυτούς τους πόρους που έχουμε, γίνεται καλά? Η παροχή της υπηρεσίας από το δημόσιο είναι σωστή? Είναι υπρέπουσα? Αυτό σε ποιο επίπεδο γίνεται? Και τι ερχόμαστε και κάνουμε τώρα? Φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης. Πλήρες σύστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Για το οποίο δεν είπατε τίποτε. Όταν λέμε τίποτα, τίποτε. Γι' αυτό λέω μηδέν κατανόηση της προσέγγισης. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Γιατί, και θα εξηγήσω λίγο και τα θέματα της καθυστέρησης. Υπάρχει, ναι. Γιατί τώρα είμαστε στη φάση αυτή που υπάρχει. Αλλά γιατί? Εξαιτίας της αντικειμενικής πολυπλοκότητας του θέματος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνει. Πρώτον, ποιος κάνει αυτή τη δουλειά στο δημόσιο? Ποιο είναι το σημείο στο οποίο γίνεται αυτή η δουλειά, αυτή η διεργασία? Πού γίνεται? Απάντηση. Γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και γίνεται σε μια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Καθορίζεται λοιπόν το σημείο. Τι κάνει αυτή, τι είναι αυτή η δουλειά που γίνεται? Εκεί γίνεται όλη η τεκμηρίωση και υποστήριξη της συζήτησης. Ώστε η συζήτηση να μην είναι αμιγώς πολιτική. Δεν αναιρεί το πολιτικός χαρακτήρας της συζήτησης και της αρμοδιότητας. Αλλά γίνεται αυτό που λέμε πολιτική βασισμένη σε στοιχεία και σε γεγονότα. Λοιπόν, facts-based politics. Να μπορείς να έχεις στοιχεία. Να μπορείς να έχεις συγκεκριμένα γεγονότα. Να μπορείς να έχεις συγκεκριμένα δεδομένα.
Άμα δεν έχεις δεδομένα, έρχεται ο κύριος Ζαχαριάδης, λέει τη γνώμη του. Έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει τη γνώμη του. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Έρχεται η ΚΕΔΕ και λέει τη γνώμη της. Εγώ δεν είπα να μιλήσω καθένας τη γνώμη του. Λέω ότι αυτή η γνώμη πρέπει να έχει στοιχεία. Πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Ποιος κάνει την τεκμηρίωση? Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Τι κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Διεύθυνση και ταυτόχρονα σύστημα. Τι σύστημα? Σύστημα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών. Τι κάνει αυτό το σύστημα? Τεχνητή ευφυΐα μαζεύει όλες τις αρμοδιότητες, τις καταχωρεί και τις συνδέει το σύστημα αυτό με πόρους και με προσωπικό, ώστε την ώρα που θα πατήσεις το κουμπί, γιατί θέλεις ο κύριος Τόλκας αύριο το πρωί, όταν οψέποτε γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αργεί πολύ αυτό, ίσως και ποτέ ευχόμεθα, αλλά όταν τότε θα μπορέσει κάποτε ίσως, θα πάει ο κύριος Τόλκας και αντί να κάνει μια συζήτηση πολιτική με μένα, από εγώ του λέω το α και θα μου λέει το β, θα έρχεται, το πατάει το κουμπί, θα βγαίνουν οι αρμοδιότητες, ακούστε κύριε Ζαχαριάδη τι ωραίο που θα είναι, θα βγαίνουν οι αρμοδιότητες, θα φαίνεται η σύγκρουση, η επικάλυψη ή και το επίπεδο στο οποίο είναι τοποθετημένες μαζί με όλα αυτά τα δεδομένα. Προσωπικό, κόστος και απολογισμός. Ξαφνικά ο κύριος Τόλκας θα παίρνει ένα ωραίο ντοσιέ όταν θα αποφασίσει να συζητήσει για τα νερά από την υπηρεσία που θα του έχει όλα αυτά τα δεδομένα. Και όταν θα σηκώνει το χέρι ο τότε κύριος Βορύδης και να του λέει, ξέρεις, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αυτά είναι λάθος, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, θα μπορεί κάτι να συζητήσει. Όχι επί της αρχής και γενικά, αλλά συγκεκριμένα και αναλυτικά. Πρώτο πράγμα που κάνει το νομοσχέδιο. Φτιάχνει λοιπόν αυτό το σημείο. Δεύτερο, αρκεί αυτό το σημείο? Όχι. Γιατί δεν αρκεί αυτό το σημείο? Διότι προφανώς εδώ χρειάζεται ένα διαβουλευτικό στάδιο. Ποιο είναι το διαβουλευτικό στάδιο? Παρεμπιπτόντως, σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σημεία του κόσμου, σε όλες τις χώρες που ασχολούνται με αυτό, το κρίσιμο ζήτημα είναι η διαβούλευση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Γιατί? Διότι πρέπει να ανοίξεις τη συζήτηση με τους φορείς. Πού θα το πας? Πού θα τη βάλεις την αρμοδιότητα? Θα τη δώσεις στο Δήμο? Θα τη δώσεις στην περιφέρεια? Θα τη δώσεις στην αποκεντρωμένη? Θα την κρατήσεις στο κεντρικό κράτος? Θα τη βάλεις σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του κράτους? Ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτό λοιπόν είναι διαβουλευτικό. Και τι γίνεται? Να το λοιπόν το δεύτερο σημείο, που ουσιαστικά είναι αυτό το συμβούλιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπηρεσιακή, φυσικά, για να έχουν την τεχνική γνώση, αλλά και ταυτόχρονα φορείς της αυτοδιοίκησης, που ακούστε το συγκλονιστικό κύριε Ζαχαριάδη που πονάτε για την αυτοδιοίκηση και κόπτεστε, έχουν θεσμικό ρόλο. Σε όργανο κρατικό. Όχι διαβούλευση, έλα και δε να συζητήσουμε. Είσαι μέσα και συζητάμε για τις αρμοδιότητες. Δεν τους το δώσατε αυτό εσείς? Γιατί? Αφού είχατε αγωνία γι' αυτό. Δεν τους το δώσατε όμως. Άρα λοιπόν αυτό το δίνουμε εμείς. Άρα θεσμικός ρόλος στη διαβούλευση αυτοδιοίκησης με μόνιμο χαρακτήρα. Ακούστε κάτι ακόμα. Επόμενο ερώτημα. Άι και καταλήξαμε. Ήρθε το κεντρικό σημείο, έκανε την εισήγηση, αξιοποιήθηκε από την επιτροπή αυτή και η επιτροπή κατέληξε ότι έτσι πρέπει να γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Σωστά, σωστά. Με όλη αυτή την περίπλοκη απαιτητική συζήτηση. Νομοθεσία, ετοιμάστε. Και κάνει μια πρόταση αυτή η επιτροπή. Έχει εφαρμογή? Γιατί να έχει εφαρμογή? Φυσικά και δεν έχει εφαρμογή. Και επειδή κάποιος είπε κάτι, αυτό σημαίνει ότι το εφαρμόζει ο άλλος? Όχι. Πώς αποκτάει αυτό κανονιστικό χαρακτήρα για να λειτουργήσει? Δεν πρέπει κάποιος να το υιοθετήσει? Τι είπατε τώρα? Ακούστε τι είπαν εδώ. Είναι, λέει, συγκεντρωτικό. Μα το ότι επί χρόνια γίνονται διάφορες επιτροπές οι οποίες συζητάνε δεξιά-αριστερά διάφορα πράγματα και δεν καταλήγουν ποτέ, αυτό είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του μοντέλου που υπήρχε μέχρι τώρα.
Διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κεντρικό σημείο. Πηγαίναν αυτό να το λύσουν με ad hoc διυπουργικές επιτροπές. Μαζεύονταν οι διυπουργικές επιτροπές, δεν είχαν ούτε την τεκμηρίωση, ούτε και τη γνώση, ούτε και μπορούσαν να πάνε στο απαιτούμενο βάθος. Δεν υπήρχε υπηρεσία να τους υποστηρίξει. Κάπου καταλήγανε, κάπου δεν καταλήγανε. Πέρναγε η πολιτική πίεση που ήταν φυσική καταστροφή, ξεχνιόταν, πηγαίνανε παρακάτω. Τώρα τι γίνεται? Τώρα υπάρχει μία θέση αυτής της επιτροπής, αυτού του συμβουλίου, η οποία ανεβαίνει στον Υπουργό Εσωτερικών. Τι κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών? Την υιοθετεί. Ή αν δεν την υιοθετεί, λέει δεν την υιοθετώ γι' αυτό και γι' αυτό. Την υιοθετεί. Ξαφνικά λοιπόν υπάρχει μια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επόμενο ερώτημα. Φτάνει? Μα εδώ εμπλέκονται πέντε υπουργεία. Φτάνει η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για να αλλάξει? Όχι, φτάνει. Για να καταλάβετε τη δυσκολία. Ενδοκυβερνητικά φτάνει, επειδή μου εγώ πλέω τώρα ότι αυτή η απόφαση πρέπει να φύγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ή να φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών και να πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το λέω αυτό. Μου το λέει το Συμβούλιο της Πολυεπίπεδης. Φεύγει η αρμοδιότητα, πηγαίνει? Δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνει? Γιατί εδώ πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Πάμε. Τι κάνει λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών? Το παίρνει αυτό και πηγαίνει μια φορά το χρόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τι κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο? Τους λέει, ακούστε, εμείς υλοποιήσαμε αυτό και η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι αυτή. Τι θέλω λοιπόν τώρα? Θέλω να υπάρξει πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που τι χαρακτήρα έχει? Έχει χαρακτήρα πολιτικής δέσμευσης. Η πολιτική δέσμευση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι που επιτρέπει εν συνεχεία τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου και της ρύθμισης που κάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε σκεφτεί τίποτα από αυτά και γιατί δεν σας έχουν απασχολήσει. Γιατί για εσάς όλη η συζήτηση είναι να πάμε να βγούμε στο συνέδριο να πούμε: Νίκο, πάρε μια αρμοδιότητα, Γιώργο, φέρε μια από εδώ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έγινε έτσι ποτέ. Γι' αυτό δεν έγινε έτσι. Για τους λόγους σας έχω εξηγήσει. Άρα λοιπόν, εδώ, τι άλλο υπάρχει ακόμα, είπατε, και πότε θα γίνουν όλα αυτά? Αυτό όλο που μας περιγράφεις, πότε θα γίνει? Απάντηση. Από την πρώτη μέρα θα αρχίσει να γίνεται. Αλλά προφανώς δεν θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα της ψηφίσεως του νόμου. Αυτό είναι μια μεταρρύθμιση η οποία θα έχει τη δική της διαδρομή. Και, κύριε Ζαχαριάδη, καταψηφίστε, κύριε Τόλκα, κάντε ό,τι θέλετε. Όποτε και αν έρθει οποιοδήποτε στην κυβέρνηση, αυτό δεν θα μπορεί να το πειράξει. Δεν λέω ότι θα το βελτιώσει, θα το βελτιώσει. Προφανώς. Η κάθε μεταρρύθμιση έχει τη δική της διαδρομή και γεννάει τη δική της δυναμική και έχει τις δικές της απαιτήσεις. Αλλά δεν θα το πειράξει. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μείνει και θα αξιοποιείται. Και θα οριμάζει. Πώς θα οριμάζει? Θα οριμάζει καθώς κυρίως μέσα στο πληροφοριακό σύστημα. Θα βάζεις όλες αυτές τα απαιτούμενα στοιχεία συν το χρόνο και άρα θα γίνεται ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο σύστημα. Ξέρετε πόσα χρόνια πήρε αυτό το πράγμα στη Γαλλία? Στη Γαλλία πήρε 10 χρόνια η ορίμανση αυτής της διαδικασίας. Για να καταλάβουμε τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος το οποίο εσείς τώρα ευτελίζετε με μια κριτική αναντίστοιχη και ανάξια με αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι η συζήτησή μας. Προσέξτε. Τι άλλο όμως γίνεται το οποίο ξεκινάει από την πρώτη μέρα? Από την πρώτη μέρα υπάρχουν τα σχέδια δράσης του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το Συμβούλιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης είναι υποχρεωμένο να έχει σχέδιο δράσης το οποίο θα παρακολουθεί. Σας λέω από τώρα ποιος είναι ο προγραμματισμός. Νούμερο 1. Καταστροφές. 2. Τα νερά. 3. Οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η σχέση τους με την περιφερειακή και την αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Να λοιπόν τρεις δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο με τις δυνατότητες που έχουμε όμως και με τους αντικειμενικούς περιορισμούς, καθώς το σύστημα δεν είναι έτοιμο αλλά θα αρχίσει, ελπίζω, να λειτουργεί. Τι άλλο κάνει? Θέτει τις αρχές που θα εφαρμόσει κανένας, για τις οποίες δεν αναφερθήκατε. Με ποιο κριτήριο θα αποφασίσουμε τις αρμοδιότητες? Γιατί να πάει το Α εδώ ή εκεί? Ποια κριτήρια θέτουμε? Οι αρχές μνημονεύονται μέσα. Η εγκύτητα,
η επικουρικότητα, η αειφορία. Αυτές είναι αρχές οι οποίες θα εφαρμοστούν για την επιλογή. Κάνει και κάτι άλλο. Επειδή είπατε την έκθεση, πώς το είπατε, είναι μια μεθοδολογία. Μα βέβαια, εισάγει τη μεθοδολογία. Πώς θα δουλέψεις, τι θα κάνεις, με ποιον τρόπο θα το κάνεις. Έρχεται και παίρνει λοιπόν τον τρόπο ταξινόμησης των δημοσίων πολιτικών, την ΚΟΦΟ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την εισάγει σε κείμενο, την νομοθετεί και δίνει και συγκεκριμένη κατεύθυνση και στην υπηρεσία αλλά και στο Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα το οργανώσεις αυτό. Εσείς από όλο αυτό το οποίο κάνει αυτό το νομοσχέδιο αναρωτιέμαι από την κριτική την οποία κάνετε τι έχετε καταλάβει. Και πότε έχει αντιμετωπιστεί με τόσο ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Όχι κουβέντες, όχι προθέσεις, όχι εξαγγελίες στα συνέδρια. Όχι, με οργανωμένο τρόπο. Όλο το σύστημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Όχι τι θα κάνουμε με τις αποκεντρωμένες και τις περιφέρειες. Το σύνολο. Το σύνολο. Πότε έχει γίνει ξανά στο παρελθόν. Πότε έχει αντιμετωπιστεί με αυτόν τον ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πότε εγκαθιδρύθηκε σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μου διέφυγε. Γιατί το μόνο που θυμάμαι είναι κάτι διυπουργικές ad hoc. Για να λύσουμε ένα θέμα. Μπορούν να φτιαχτούν τέτοιου είδους τομεακές προσεγγίσεις. Μπορούν. Υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι πλέον το κάθε υπουργείο, ο κάθε φορέας που είναι ρυθμιζόμενος και αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου και αποτελεί, μάλλον θα προσεγγιστεί το ζήτημα των δικών του αρμοδιοτήτων, προφανώς εμπλέκεται στη συζήτηση. Γιατί? Διότι στο Συμβούλιο της Πολυεπίπεδης έχει τη δυνατότητα κάθε φορά να διευρύνεται, αλλά και κυρίως να επιλέγει να φτιάξει τομεακές πολιτικές. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα συνολικό σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Να κάνετε την κριτική που θέλετε, αλλά η κριτική σας πρέπει να περιλάβει συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί αυτό να βελτιωθεί, αλλά να το απορρίψετε, πώς θα το απορρίψετε. Από θέση αρχής. Τι σημαίνει θέση αρχής? Λέγοντας ότι είναι ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός. Δεν είναι ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός, ένας βαθιά πολιτικός μηχανισμός. Που όμως, προφανώς, απαιτεί τεκμηρίωση. Θέλει στοιχεία. Εάν υπερασπίζεται μια πολιτική στην οποία θα κάνουμε μόνο μεγάλες ιδεολογικές συζητήσεις και δεν θα έχουμε καθόλου στοιχεία για το τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, ναι, όχι, εκεί δεν είμαστε όλοι μαζί. Προφανώς ο καθένας είναι χώρια. Θα καταθέσουμε τροπολογία. Αγαπημένο θέμα. Για το ζήτημα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και της κυβερνήσιμότητας των Δήμων. Απάντηση είναι. Γιατί δεν την έχουμε ήδη φέρει αυτή την τροπολογία? Η απάντηση είναι απολύτως προφανής και επιτρέψτε μου και από βήματος της Βουλής να πω μερικά πράγματα και ως προς την κριτική την οποία ασκείται και βλέπω εντόνως το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ ασκεί μια τέτοια κριτική αλλά και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε και να γιώσουμε λίγο την κριτική με την πραγματικότητα. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας και με συγχωρείτε που δεν ζήτησα και την άδειά σας. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Τι μου λέτε, έχει ευθύνη η κυβέρνηση, για ποιο, διότι από την εξεδόθη η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ορισμένα πράγματα ως αντισυνταγματικά, ορισμένες διατάξεις ως αντισυνταγματικές. Σωστά. Και τι έχει δημιουργηθεί, μου λέτε, αναστάτωση στους Δήμους. Μάλιστα. Γιατί έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στους Δήμους, αφού το να επιστρέψουμε στο παλαιόν καθεστώς, δηλαδή στο καθεστώς που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαχαριάδη. Πού είναι το πρόβλημά τους? Γιατί έχουν άγχος? Γιατί δεν πετάνε τη σκούφια τους? Γιατί είναι τρισευτυχισμένοι? Γιατί δεν με παρακινούν, κύριε Ζαχαριάδη, αμέσως να σπεύσω να επαναφέρω το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν με παρακινούν οι άνθρωποι να έρθουν εδώ να μου πούνε τι έχεις κάνει? Καθυστερείς. Περιμέναμε πώς και πώς να βγει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισταγματικές τις διατάξεις για να εφαρμοστεί ο νόμος του κ. Ζαχαριάδη.
του Ζαχαρίαδη. Δικό σα δεν ήταν. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μπερδεύομαι κιόλας γιατί έχετε κάτι μετακινήσει. Εσύ είσαι σταθερό νομίζω. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν ακούω από την αυτοδιοίκηση, το λέω και για τον κοινά, ουρανομίκης οι αρχές, οι οποίες να μου με καλούν να επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Αλλά ακούω κάτι άλλο. Βρες έναν τρόπο να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε τους Δήμους μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή είναι η παρακίνηση που έχω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι το άλλο, κύριε Ζαχαρία. Όχι το άλλο. Το άλλο είναι απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο. Προς Θεού και μην εφαρμοστεί. Άρα, πάμε στο να ξεκαθαρίσουμε τώρα, επειδή σπέβδουν διάφοροι και λένε και διάφορα νομικά, τα οποία είναι λίγο στον αέρα, έτσι. Να βάλουμε λίγο τα δικονομικά στη σειρά. Ημερομηνία δημοσιεύσεως αποφάσεως, 2/12. Έναρξη ισχύως της αποφάσεως, έτσι όπως την ορίζει η ίδια η απόφαση, 1/12. Ημερομηνία καθαρογραφής της αποφάσεως, 29/12. Ημερομηνία επιδόσεως της αποφάσεως στο Υπουργείο Εσωτερικών, 2/1. Αξίωση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά παγία του νομολογία για συμμόρφωση της διοικήσεως προς τις αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας στον αμέσως αναγκαίο και απαιτούμενο εύλογο χρόνο. Ποιος είναι ο εύλογος χρόνος για να νομοθετήσω μετά την επίδοση της αποφάσεως ή σε κάθε περίπτωση μετά την καθαρογραφή της? Η πρώτη μέρα που έχουμε ολομέλεια. Ποια είναι η πρώτη μέρα που έχουμε ολομέλεια? Δεν έχω προηγούμενη δυνατότητα, εκτός και αν μου λέτε να το κάνουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όχι, δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Της απολύτου εκτάκτου και κατεπίγουσας ανάγκης που απαιτεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ποιες είναι η πρώτη μέρα που έχουμε ολομέλεια? 17/1. 17/1 και θα νομοθετήσουμε. Στον απολύτως αναγκαίο και εύλογο χρόνο δεν γίνεται και γρηγορότερα. Μάλιστα. Για πάμε τώρα. Λέμε. Μέχρι 1/12. Απολύτως έγκυρες και ισχυρές οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση. Γιατί? Διότι αυτή είναι η ημερομηνία ενάρξεως ισχύως. Τι ισχύει από 2/1 μέχρι, από 2/12 μέχρι και 2/1 ημέρα επιδόσεως της αποφάσεως ή να το επεκτείνω και μέχρι την νομοθεσία? Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, μόνο μεταξύ των διαδίκων έχει άμεσα αποτελέσματα η απόφαση. Σωστά. Καταρχήν λοιπόν οι αποφάσεις, όλες οι οποίες έχουν ληφθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, εγκύρως λαμβάνονται. Μάλιστα. Θα μπορούσαν όμως να προσβληθούν. Ενδεχομένως, πλην όμως θα απερίπτωτο η προσβολή αυτών των αποφάσεων. Γιατί? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι οι αποφάσεις αυτές δεν μπορεί ο Δήμος, εφόσον δεν έχω κάνει εγώ κάτι ως νομοθέτης για να αλλάξω τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές δεν καταργούνται αυτομάτως, πρέπει να τις αλλάξει ο νομοθέτης. Εμείς, εσείς, το κοινοβούλιο, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και το κοινοβούλιο. Γίνεται αυτή η αλλαγή εντός του απολύτως αναγκαίου και ευλόγου χρόνου? Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα για αυτό το διάστημα? Όχι. Άρα λοιπόν, όλα καλώς καμωμένα μέχρι και τις 17/1. Τι θα είναι το περιεχόμενο της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας? Θα το δείτε στην απόφαση. Να ξέρετε όμως ότι είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά μελετημένο και γι' αυτό και ήθελε και το χρόνο του. Διότι με εγκαλεί η κυρία Λιαγκούλη, γιατί δεν έχω νομοθετήσει, αλλά κυρία Λιαγκούλη μου, να νομοθετήσω χωρίς να ξέρω το περιεχόμενο της απόφασης. Χωρίς να ξέρω τη σκέψη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χωρίς να την έχω διαβάσει. Χωρίς να μπορώ να την πάρω στα χέρια μου να τη μελετήσω. Να δω τι σκέφτηκε το Συμβούλιο. Να δω το αιτιολογικό. Το οποίο σας διαβεβαιώ ότι η αιτιολογία του Συμβουλίου με καθοδηγεί στην νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτά που έχουν γραφτεί στην αιτιολογία, όχι στο διατακτικό, στην αιτιολογία, αυτά είναι που με καθοδηγούν στο να κάτσω να νομοθετήσω. Αυτά μου λένε προς τα που πρέπει να πάω.
Πώς θα μπορούσα να το έχω κάνει αυτό όταν δεν έχω καθαρό και γραμμένη απόφαση στα χέρια μου, όταν η απόφαση αυτή δεν έχει επιδοθεί? Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι στον αέρα. Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει σεβόμενη απολύτως τις κατευθύνσεις που δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις επιλογές της και τις επιλογές που γίνονται σε αυτή την απόφαση, θα συμμορφωθεί πλήρως και θα διασφαλίσει και την κυβερνησιμότητα των Δήμων με την τροπολογία αυτή. Η τροπολογία αυτή θα κατατεθεί κατά πάσα πιθανότητα στις 16 πρώτου, εμπροθέσμως, εφόσον ακόμα θα βρισκόμαστε σε επιτροπές, για να συζητηθεί στις 17 πρώτου στην Ολομέλεια. Νομίζω ακόμα θα έχει κάποιες διατάξεις. Τι θα έχει? Α, επίσης θα ρυθμίζει το θέμα του βοήθεια στο σπίτι. Επίσης μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε συγκεκριμένα πράγματα, άρα θα ρυθμίζεται το θέμα του βοήθεια στο σπίτι με αυτή μας την τροπολογία. Και θέλω να ελπίσω ότι αυτά όλα τα ζητήματα θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Μας συγχωρείτε πολύ εάν δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό, ένα περίπλοκο νομικό ζήτημα, από τη χρονική στιγμή που λάβαμε γνώση της αποφάσεως, δηλαδή από τις 2 πρώτου μέχρι και σήμερα στις 10 του μηνός, διότι κάπως έπρεπε λίγο να μελετήσουμε, λίγο να διαβάσουμε, για να μην κάνουμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν και κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου γίνονται διάφορες ρυθμίσεις και εν συνεχεία παλεύουμε ακόμα και σήμερα να μαζέψουμε τις ακυρότητες και τις αντισταγματικότητες που προκύπτουν στις διάφορες προκηρύξεις οι οποίες έχουν βγει επί ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνω λέγοντας το εξής, και το τελευταίο κομμάτι είναι ένα κρίσιμο κομμάτι που ολοκληρώνει τη διαχείριση κινδύνων στον εσωτερικό έλεγχο, που ολοκληρώνει την παρέμβασή μας στον εσωτερικό έλεγχο. Η διαχείριση κινδύνων είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του εσωτερικού έλεγχου. Είναι ένα ξεχωριστό τμήμα της εργασίας του εσωτερικού έλεγχου. Είναι οι επισημάνσεις στις οποίες πρέπει να κάνει η διαχείριση κινδύνων προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα του εσωτερικού έλεγχου. Ολοκληρώνεται λοιπόν η παρέμβασή μας στον εσωτερικό έλεγχο και βέβαια πρέπει να πω ότι από την ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές εκπαιδεύσεις εσωτερικών ελεγκτών, έχουν συγκροτηθεί πολλές μονάδες εσωτερικού ελέγχου, έχουν καταρτιστεί ετήσια σχέδια εσωτερικού ελέγχου, τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία παρακολουθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία οφείλω και να ευχαριστήσω για την επιμέλεια που έχει δείξει και την προτεραιότητα που έχει δείξει στα ζητήματα του εσωτερικού ελέγχου. Έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η δευτερογενής νομοθεσία για τον εσωτερικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που αφορά και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και επομένως βρισκόμαστε σε ένα πεδίο από πλευράς εσωτερικού ελέγχου πολύ πιο όριμο και πολύ πιο έτοιμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη συζήτηση αυτή. Προφανώς είναι μια πρώτη συζήτηση. Ευχαριστώ γιατί μου δώσατε και τη δυνατότητα να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα, τα οποία προφανώς δεν κατέστησαν αντιληπτά εκ της πλημελούς μάλλον αναγνώσεως ή ίσως και εκ της πολυπλοκότητος του ζητήματος, το οποίο από τη φύση του έχει μια δυσκολία. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα θέματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η επί της αρχής